Στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και της Διοίκησης του ΕΚΑ, Νίκος Μαυροκέφαλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαυροκέφαλε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται με το αντεργατικό νομοσχέδιο? Δεν βλέπω να κάνει πίσω η κυβέρνηση με τίποτα πάντως. Έτσι, δηλαδή θα αλλάξουμε τον τόνο και από δουλειά θα το λέμε δουλεία, εκεί φτάνουμε. Πάντως θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι ελπιδοφόρο, με κάτι αισιόδοξο. Υπάρχει αισιόδοξο σε αυτή την ιστορία? Είναι η μεγαλειώδη συγκέντρωση που έγινε για άλλη μια φορά έξω από τη Βουλή, στο Σύνταγμα. Χιλιάδες εργαζόμενοι, νέοι άνθρωποι, διαδήλωσαν ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Και είναι θετικό ότι μετά από πολλά χρόνια τα συνδικάτα ενεργοποιούνται πάλι, τα προσεγγίζουν νέοι άνθρωποι, γίνονται μαζικές απεργίες και αγώνες οι οποίοι διεκδικούν όχι μόνο να πάρθει πίσω αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, αλλά να έρθει στο προσκήνιο οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας. Και αυτό πραγματικά, έτσι όπως το αναφέρετε τώρα, είναι αισιόδοξο, γιατί όταν τα νέα παιδιά σηκώνονται από τον καναπέ και βγαίνουν και διεκδικούν το μέλλον τους, το βιωτικό τους επίπεδο, το αύριο το δικό τους, είναι πραγματικά ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν πέρασε η χθεσινή προβοκάτσια της κυβέρνησης, η οποία προσπάθησε να φέρει σε αντιπαράθεση τα συνδικάτα με τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις και με τους γονείς τους. Ξέρετε, κύριε Μαυροκέφαλε, αναρωτιέμαι όμως το εξής. Δηλαδή, φαίνεται, και αυτό είναι το καλό, φαίνεται ότι φοβάται η κυβέρνηση και καλά κάνει τον κόσμο και προσφεύγει στα δικαστήρια για να μην γίνουν απεργία με τους ναυτεργάτες, επικαλούμενοι τον τουρισμό, επικαλούμενοι τις πανελλαδικές. Αύριο τι θα επικαλεστούν? Χθες τα δικαστήρια κάλανε υπερορία στην κυριολεξία, αυτό που λέει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιό της, για να βγάλουν 4 απεργίες παράνομες. Βέβαια, οι απεργίες έγιναν με τρόπο τέτοιο που διασφάλισαν πρώτα και κύρια τα παιδιά να μην χάσουν τις εξετάσεις τους, αλλά ταυτόχρονα να απεργήσουν πάρα πολλοί χώροι δουλειάς, κλάδοι σημαντικοί, τα λιμάνια. Δηλαδή, η προσπάθεια της κυβέρνησης να τρομοκρατήσει και να προβοκάρει δεν έπιασε τόπο και οι εργαζόμενοι απάντησαν αποφασιστικά. Αυτό ας ελπίσουμε να έχει συνέχεια και όχι μόνο για το αντεργατικό νομοσχέδιο και σε όσα θα ακολουθήσουν, γιατί πολύ φοβάμαι ότι η έκθεση Πισαρίδη είναι το Ευαγγέλιο. Μα η κυβέρνηση έχει ομολογήσει ότι αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο είναι προϋπόθεση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ομολογούν οι ίδιοι φυσικά ότι τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ που περιλαμβάνει αυτό απευθύνονται πρώτα και κυρίως στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό άλλωστε οι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι αυτοί που έχουν βγει και στηρίζουν το νομοσχέδιο. Οι μοναδικοί που στηρίζουν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν υπάρχει ένας εργαζόμενος, ένας συνδικάτο πλην της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ που να βγαίνει και να λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι θετικό. Και αυτό το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει καθολική απόρριψη αυτού του νομοσχεδίου, ακόμα και από απλούς εργαζόμενους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια μεγάλη ήττα. Όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά συνολικά για αυτή τη στρατηγική που υπηρετούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Κύριε Μαυροκέφαλε, με τα μνημόνια είχαμε τη φτωχοποίησή μας, έτσι, τη φτωχοποίηση της χώρας όλων μας. Τώρα, με αυτό το νομοσχέδιο και με αυτή τη λογική της κυβέρνησης και αυτά που θέλει να κάνει, πάμε σε κινεζοποίηση, επειδή τώρα, με αφορμή αυτό που είπατε για το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή θα έρθουν εδώ να επενδύσουν με λεφτά δικά μας και δάνεια από τράπεζες που εμείς τις σώσαμε με τη δικιά μας φτωχοποίηση, για να έχουν φτηνά μεροκάματα, θέλουν την Ελλάδα, την Κίνα, της Ευρώπης? Δηλαδή, με ποιες προϋποθέσεις να έρθει κάποιος να επενδύσει? Σκεφτείτε σήμερα ότι ένας νέος εργαζόμενος που ήταν το 2010 25 χρονών, ναι, σήμερα είναι 35 χρονών, έχει κάνει οικογένεια και συνεχίζει να δουλεύει μετά από μια δεκαετία με 500 και με 600 ευρώ. Αυτό είναι το μέλλον που προετοιμάζουν, όχι μάλλον το μέλλον, είναι το παρόν και το μέλλον που προετοιμάζουν για τους εργαζόμενους και ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, ακριβώς γιατί τους θέλουν ευάλωτους, με μεγάλη εκμετάλλευση, με μεγάλη ευελιξία, χωρίς δικαιώματα και φυσικά χωρίς συνδικαλιστική οργάνωση, χωρίς τη δυνατότητα να αμυνθεί ο εργαζόμενος. Αφού αυτό το έσχος με την ατομική σύμβαση επί της ουσίας αφήνει κάθε εργαζόμενο μόνο το απέναντι στον εργοδότη. Και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει να υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνεργοι σε αυτή τη χώρα, πόσο μεγάλη πίεση μπορεί να ασκηθεί σε έναν εργαζόμενο να δεχτεί ό,τι θέλει ο εργοδότης. Από αυτή τη σκοπιά λέμε ως ΚΚΕ ότι οι εργαζόμενοι με τα συνδικάτα και τον αγώνα τους
μπορούν και έχουν τη δύναμη να στείλουν αυτό το νομοσχέδιο στο καλάθι των αχρήστων, όμως κύριε Βούλγαρη, να διεκδικήσουν αυτό που τους αξίζει. Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, ζωή με αξιοπρέπεια, να ακυρωθούν όλοι οι εργατικοί νόμοι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που καταδυναστεύουν τη ζωή των εργαζομένων. Χθες υπήρχε μία έρευνα που σύμφωνα με την οποία 30χρονοι ζουν με τους γονείς τους γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. 30χρονα παιδιά. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Είναι συντριπτική όποια δημοσκόπηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει δει το φως της δημοσιότητας. Είναι συντριπτική η καθολική απόρριψη του νομοσχεδίου. Και η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει στο σύνολο των εργατικών και λαϊκών οικογενειών για το παρόν και το μέλλον τους. Και αυτό εκφράζεται και στους απεργιακούς αγώνες και στις μεγάλες συγκεντρώσεις που είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων, όπως και η σημερινή. Μπροστά μας έχουμε αναμετρήσεις, αυτό λέει το ΚΚΕ. Μπορούν οι εργαζόμενοι να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Εμείς τους καλούμε να συσπηρωθούν, τα συνδικάτα τους να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, γιατί έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν θετικές εξελίξεις. Να περάσω σε ένα άλλο θέμα που είναι σχετικό βέβαια και με αυτά που συζητάμε τώρα. Αναφορικά με τις συναντήσεις Biden-Erdogan, Μητσοτάκη-Erdogan, έχει να κάνει με κάποια μοιρασιά και κάποιες επιχειρήσεις, εταιρείες γαλλικές, ιταλικές, αμερικανικές που θέλουν να έρθουν στην Ανατολική Μεσόγειο να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους? Μα οι προθέσεις μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων στον χώρο της ενέργειας και των μεταφορών είναι έκδηλες, για αυτές δουλεύουν αυτό που εμείς τουλάχιστον ονομάζουμε υπεριαλιστικές ενώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα. Γι' αυτό γίνονται τέτοιες ισχυρές συγκρούσεις στην περιοχή μας και όχι μόνο. Και σε αυτά τα συμφέροντα, σε αυτές τις αντιθέσεις, είναι στοιχισμένη και η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις συναντήσεις που γίνανε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όπως σωστά είπατε, είτε στη συνάντηση του Μητσοτάκη Ερντογάν που προηγήθηκε ή στη συνάντηση τώρα Biden Erdogan. Είναι μια λυκοσυμμαχία στην οποία οι εργαζόμενοι δεν έχουν να δουν τίποτα θετικό. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν οι εργαζόμενοι με την πάλη τους στις αντιθέσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μαυροκέφαλε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.